αντάρτες και άμαχοι εγκατέλειψαν μαζικά τη νύχτα την Ανατολική Γούτα της Συρίας. Σύμφωνα με το Συριακό Κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων, 100 λεωφορεία στα οποία είχαν επιβιβαστεί 6.749 άνθρωποι, από τους οποίους περίπου το 1/4 είναι μαχητές, εγκατέλειψαν την περιοχή. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν θα επισκεφθεί το φθινόπωρο την Ιερουσαλήμ και τα Παλαιστινιακά εδάφη, προανήγγειλε ο Υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν-Ιβ Λεντριάν, μετά από συνάντηση που είχε με τον Παλαιστίνιο πρόεδρο Μαχμούντ Αμπάς στη Ραμάλα. Όπως δήλωσε ο ίδιος, η Γαλλία εκτιμά ότι η λύση των δύο κρατών είναι η μόνη που μπορεί να εξασφαλίσει μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη ανάμεσα στους Ισραηλινούς και τους Παλαιστινίους, και για να καταλήξουμε σε αυτή υπάρχει μόνο ένας δρόμος, αυτός της διαπραγμάτευσης. Στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων της Αμερικανικής Γερουσίας έχουν κληθεί να καταθέσουν οι διευθύνοντες σύμβουλοι των κολοσσών του διαδικτύου Facebook, Twitter και Alphabet με αντικείμενο την προστασία των δεδομένων των χρηστών. Η ακροαματική διαδικασία θα διεξαχθεί στις 10 Απριλίου, ενώ η Επιτροπή τόνισε πως ο CEO του Facebook, Mark Zuckerberg, θα πρέπει να καταθέσει για τις παρελθοντικές και μελλοντικές πολιτικές της εταιρείας του για την προστασία και την παρακολούθηση των προσωπικών δεδομένων των καταναλωτών. Το Facebook έχει βρεθεί στο επίκεντρο το τελευταίο διάστημα μετά τις κατηγορίες ότι η εταιρεία συμβούλων είχε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα 50 εκατομμυρίων χρηστών του.